Οπέβει στου πιστού την έξοδο το Πάσχα των Καθολικών. Παγόρευση οποιασδήποτε εξόδου από τα σπίτια του στο Σαββατοκύριακο του Πάσχα των Καθολικών επέβαλε ο πρόεδρο του Παναμά Λαουρεντίνο Κορτήσο, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό τη εξάπλωση τη πανδημία του κορονοϊού. Ανούμε <εκλώμη> ότι κανεί δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί στου δρόμου το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Απριλίου, ανέφερε ο αρχηγό του κράτου στο Twitter. Αντιθέτω, όπω ανέφερε, θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλητα η πλήρη καραντίνα για την προστασία τη υγειονομική ασφάλεια τη χώρα και τη ζωή και τη υγεία των πολιτών. Οι αρχέ είχαν ήδη μέχρι νεοτέρα επιβάλει πλήρη απαγόρευση εξόδου στου πολίτε τι Κυριακέ. Εν μέσω τη πανδημία, ο Αρχιεπίσκοπο του Παναμά πήρε ένα άγαλμα τη Παρθένου και ένα αρτοφόριο και επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο για να τελέσει τη λειτουργία τη Κυριακή των Βαΐων από του Εθέρε, μία ημέρα πριν αρχίσει η Μεγάλη Εβδομάδα για του Καθολικού. Στην κεντρική Αμερική τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτία της COVID-19 και 2.528 έχουν προσβληθεί από τον SARS-COV2, εκ των οποίων περίπου 100 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. 528 έχουν προσβληθεί από τον SARS-COV2, εκ των οποίων περίπου 100 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Ο Παναμά έκλεισε τα σύνορά του, ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων, απαγόρευσε την είσοδο στου αλλοδαπού και έθεσε σε εφαρμογή πλήρη και υποχρεωτική καραντίνα. Οι μόνε έξοδοι που επιτρέπονται είναι αυτέ για την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτη ανάγκη, για δύο ώρε, τρει ημέρε τη εβδομάδα για του άνδρε και τι άλλε τρει για τι γυναίκε. Την Κυριακή απαγορεύεται η έξοδο των πολιτών από τα σπίτια του ανεξαίρετα. Δυνάμει των μέτρων αυτών, περίπου 9.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους 589 το προηγούμενο 24ωρο, συνελήφθησαν ή τους έγινε επίπληξη από την αστυνομία για την παραβίαση του περιορισμού αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το AFP. 0000 -00 άνθρωποι, ανάμεσα τους 589 το προηγούμενο 24ωρο, συνελήφθησαν ή τους έγινε επίπληξη από την αστυνομία για την παραβίαση του περιορισμού αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το AFP. Ο, Ο Υπουργό Ασφάλεια Χουάν Πίνο απείλησε ότι στο εξή θα εφαρμοζονται αυστηρότερα μέτρα, όπω η αφαίρεση τη άδεια οδήγηση για τρει μήνε από οποιονδήποτε παραβιάζει τα κυβερνητικά μέτρα.